Στο αυτό φοροδικαστήριο Χανίων παρέπεμψε ο εισαγγελέας τους δύο Αιγύπτιους 18 και 20 ετών που συνελήφθησαν ως βασικοί δράστες της επίθεσης σε βάρος 18χρονου μαθητή του Εσπερίνου ΕΠΑΛ το βράδυ της περασμένης Δευτέρας. Οι δράστες κατηγορούνται για πρόκληση σωματικής βλάβης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Έχει αναβληθεί διότι δεν υπήρξε διερμηνέας. Το δικαστήριο λοιπόν θα καλέσει διερμηνέα και το δικαστήριο θα γίνει την Παρασκευή στις 12 η ώρα. Είναι γνωστό το περιστατικό από τη δημοσιότητα που έχει δοθεί σε αυτό. Το περιστατικό συνέβη εργά το απόγευμα της Δευτέρας στον αύριο χώρο του Εσπερινού ΕΠΑΛ Χανίων. Η ομάδα των 8 εξωσχολικών φέρεται να εισήλθε στο σχολικό συγκρότημα και στη διάρκεια συμπλοκής με 18χρονο μαθητή, ο ένας από τους Αιγυπτίους έβγαλε μαχαίρι και τον τραυμάτισε στο πρόσωπο. Είναι καλά τώρα στην υγεία του, έχει δεχτεί την ιατρική βοήθεια, έχει βάλει ράματα γιατί οι μαχαιριές ήταν στο χείλος και στο ανοχείλος και στα άκρα, τα άνω άκρα. Κατευθείαν πήγανε στην παρέα εκεί που ήταν τα παιδιά και ξεκίνησε να επιθέσει τον κάβο. Δηλαδή έγινε μια συμπλοκή απευθείας. Το οποίο μας οδηγεί στο γεγονός στο συμπέρασμα ότι πρέπει να είχαν προηγούμενα με τους μαθητές μεταξύ τους. Είχαμε μια είσοδο εξωσχολικών στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Χανίων. Τον τραυματισμό μετά από διαπληκτισμό ενός μαθητή. Έχει επεμβεί η αστυνομία. Ο τραυματισμός εν τέλει δεν πρέπει να ήταν πολύ σοβαρός. Έχουν γίνει ράματα στο παιδί. Δεν είναι η πρώτη φορά που τραυματίζεται μαθητής από επίθεση μέσα σε σχολικό χώρο στα Χανιά. Πέρυσι, στο σχολικό συγκρότημα του Κουμπέ, μαθητής τραυματίστηκε όταν εξωσχολικοί εξφενδόνησαν πλαστικό μπουκάλι και μάλιστα χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο του Ηρακλείου για να εξεταστεί από γναθοχειρουργό. Ένας δεύτερος στο γυμνάσιο του Κουμπέλη δέχτηκε άγρια επίθεση τον περασμένο Δεκέμβριο από 15χρονο μαθητή του σχολείου, προκαλώντας του ρηνικό κάταγμα, ενώ δυναμητάκι που κάποιοι πέταξαν στην αυλή του συγκροτήματος του Δεδάλου τραυμάτισε σοβαρά στο μάτι έναν ακόμα ανήλικο. Υπάρχουν συγκεκριμένα περιστατικά μεμονωμένα, όπως και πέρυσι που είχαμε το περιστατικό με το δυναμητάκι που πάρει λίγο το παιδί να χάσει το μάτι του. Γενικά υπάρχουν και κάποιοι ξυλοδραμοί, κάποιες εντάσεις. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες για την υπόθεση του μαχαιρώματος μαθητή στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Χανίων, έξι ανήλικοι και οι γονείς τους που προσήχθησαν στην ασφάλεια για παραμέληση εποπτείας ανήλικων, αφέθηκαν ελεύθεροι χθες το απόγευμα μετά την ολοκλήρωση του ανακριτικού έργου.